Εκ μέρους της Βαγοντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος και του Σχολείου Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, σας καλωσορίζουμε εδώ στην έδρα του Ποντιακού Συλλόγου Πτολεμαϊδος, στη σημερινή μας εκδήλωση, η οποία γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου. Η Βαγοντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος αποφάσισε σήμερα να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα 5 εκδηλώσεις ανά τη χώρα και συγκεκριμένα στη Ξάνθη, στο Ελευθέριο Κορδαλιό στη Θεσσαλονίκη, στη Βέρεια, στο Περιστέρι κάτω στην Αθήνα και εδώ στην Πτολεμαϊδα. Το θεματική μας σήμερα είναι το θέατρο και συγκεκριμένα το Ποντιακό Θέατρο. Για αυτό το σκοπό τα μέλη της Επιτροπής Θεάτρου, τα δύο από τα υπόλοιπα, τα μέλη της Επιτροπής Θεάτρου, ο κύριος Δημοσθένης Τριανταφυλλίδης και ο Βασίλης ο Αλεξανδρίδης και ο κεντρικός μας ομιλητής, ο εκπαιδευτικός, ο Θέμης ο Αβατσίδης, θα αναπτύξουν τη σημερινή θεματική. Επί της διαδικασίας θα υπάρξει παρουσίαση και μετά θα δοθεί ευκαιρία σε όλους εσάς, τους ανθρώπους που πλαισιώνουν είτε συλλόγους, θεατρικές ομάδες κτλ. Να τοποθετηθούν. Οι απόψεις όλες αυτές θα καταγραφούν. Ό,τι μπορεί να απαντηθεί, θα απαντηθεί από την Επιτροπή και τα υπόλοιπα θα αποτελέσουν υλικό το οποίο θα συγκεντρωθεί με το υλικό των υπολείπων εκδηλώσεων και θα τοποθετηθεί η Επιτροπή Θεάτρου συνολικά. Είναι χαρά και τιμή να παραβρίσκεσαι σε έναν ιδιαίτερο χώρο και σε ένα ιδιαίτερο σκοπό, το θέατρο. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου, είμαστε σήμερα εδώ να ευχαριστήσουμε θερμά τον Σύλλογο Πτολεμαϊδας και ιδιαίτερα τον πρόεδρο, τον κύριο Μαυρίδη Αντώνιο, για την παραχώρηση του κτηρίου, μεταφέροντας τις ευχές για τη σημερινή μας εκδήλωση του πρόεδρου μας της Παγκοσμιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, του κύριου Βαριθυμιάδη Γιώργου, και εκπροσωπώντας το ΣΠΟΣ Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, θέλω να ευχαριστήσω για τη συνέχεια την Επιτροπή Θεάτρου, το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σαββαίδη Παντελή, και όλους εσάς να έχουμε μια εκτενέστερη άποψη αναφορικά με το θέατρο και με αφορμή αυτή να βγάλουμε και εμείς τα δικά μας συμπεράσματα. Καλή συνεδρία λοιπόν, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Φίλες και φίλοι, εκ μέρους της Παγκοσμιακής θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτή την ημερίδα. Να ξέρετε ότι αυτή η ημερίδα ήταν απότοκος του Διεθνού Συνεδρίου της Γλώσσας που έγινε στην Φλόρινα πριν από μερικούς μήνες, όπου διακεκριμένοι ομιλητές είπαν ότι ένας τρόπος διάσωσης της ποντιακής διαλέκτου γλώσσας είναι το θέατρο. Γι' αυτό με πρωτοβουλία του Θανάση του Λαβασά, ο οποίος είναι πρόεδρος, ο υπεύθυνος του τμήματος της ομάδος του Ποντιακού Θεάτρου, αποφασίσαμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα δράσεις με σκοπό τη διάσωση και τη διάδοση του Ποντιακού Θεάτρου. Θέλουμε τις προτάσεις εδώ πέρα, τις δικές σας, θέλουμε να γίνει μια καταγραφή, αυτό ήταν από το προηγούμενο Συμβούλιο της Παποντιακής, θέλουμε να καταγράψουμε όλα τα ποντιακά θέατρα που έχουν γίνει στην Ελλάδα, όλους τους ποντιακούς θεάσους. Εδώ θα θέλουμε, είμαστε χαρούμενοι που είναι εδώ και ο Τάκης ο Βαβακίδης, θα θέλουμε και τις προτάσεις ανθρώπων οι οποίοι ζουν μέσα στο θέατρο. Πιστεύω και εγώ θα θέλαμε να είναι περισσότερο εδώ πέρα, αλλά όλοι εσείς που είσαστε εδώ πέρα γιατί αγαπάτε το Ποντιακό Θέατρο, έχετε εμπλακεί με τον Α ή Β τρόπο στο Ποντιακό Θέατρο και οι σύλλογοι που είναι εδώ πέρα θα είναι ευκαιρία να αποκομίσουν κάτι περισσότερο. Δεν θέλω να κουράσω, οι προτάσεις θα τεθούν και θα τεθούν και στην Παγκοσμιακή Ομοσπονδία και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο μέλλον. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ να συζητήσουμε για τα προβλήματα που απασχολούν το Ποντιακό Θέατρο. Και όπως είπε κάποιος, δεν θυμάμαι το ποιος ακριβώς ήταν, είπε δεν υπάρχει Ποντιακό Θέατρο, υπάρχει θέατρο στην Ποντιακή Διάλεκτο. Και νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ορολογία. Λοιπόν, η Παγκοσμιακή Ομοσπονδία αποτελείται από διάφορες επιτροπές. Και μία από αυτές είναι και η Επιτροπή Ποντιακού Θεάτρου, η οποία υπήρχε και παλαιότερα στην Ομοσπονδία, αλλά δεν λειτουργούσε κατά πως έπρεπε. Αυτή τη φορά καταφέραμε να κάνουμε κάτι όμορφο, κάτι σωστό. Υπάρχουν
και στις πέντες δραστηριότητες γύρω από το θέατρο, μια πολύ έτσι, αξιολόγη επιτροπή, μέσα από την οποία θα προσπαθήσουμε έτσι να διασώσουμε και να διαδώσουμε ό,τι έχει απομείνει και να το προβάλλουμε και να το διατρανώσουμε. Το θέατρο, το Ποντιακό θέατρο, δυστυχώς είναι ιταλίστια. Όλοι το ξέρουμε. Τις τελευταίες αναπνοές του βγάζει και πρέπει εμείς να το σώσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Νομίζω είναι η τελευταία μας ευκαιρία να διασώσουμε το Ποντιακό θέατρο. Λοιπόν, και γι' αυτό κάναμε κάποια πράγματα, μια προσπάθεια όλη της Επιτροπής. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων σας. Κανένας μας δεν είναι επαγγελματίας, δεν είναι θεατράνθρωπος, όλοι είμαστε ερασιτέχνες και νομίζω ότι μέσα από τη βάση και από τους απλούς ανθρώπους θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την επανεκκίνηση. Η ιστορική γέννηση του θεάτρου, το θέατρο έχει μεγάλη ιστορία στην αρχαία Ελλάδα, από την αρχαιότητα, την ελληνική εδράζονται οι ρίζες του. Οι πρώτες μορφές του οργανωμένου θεάτρου ήταν τον 6ο αιώνα π.Χ. και φυσικά έχουμε τρεις μορφές θεάτρου, την τραγωδία, την κομμωδία και το σατυρικό δράμα. Η εκδήλωση αυτή συνδυάζεται με την αυριανή μέρα, την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου και ήταν μια πολύ καλή σκέψη και πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και από ό,τι φαίνεται και ένας προβληματισμός βαθύτερος που θέλει να βάλει σε άλλες ράγες γενικότερα το Ποντιακό θέατρο. Λοιπόν, το Ποντιακό θέατρο έχει μια ιστορία μακραίωνη θα λέγαμε. Βασικά ξεκινάει, οι πρώτες καταγραφές είναι με το 1860 ο Ιωάννης Βαλαβάνης στην κομμωδία «Η Μαρμένη Σπέγνια», τα παιχνίδια της μοίρας δηλαδή, σε πέντε πράξεις. Στις αρχές του επόμενου αιώνα έχουμε την εμφάνιση πολλών σχημάτων και παραστάσεων στην Νότια Ρωσία. Εδώ αναφέρεται η δράση του Γιώργη του Φωτιάδη. Σοχούμι, Βατούμ, Τόδρος Κανονίδης, Απόλλων, τη Τρίχα στο Γεφύρι πρώτη φορά που παρουσιάστηκε. Πάμε μετά την επόμενη 20ετία τις ερασιτεχνικές παραστάσεις που κάνανε οι πρόσφυγες της πρώτης γενιάς όταν ήρθαν στην Ελλάδα. Εδώ κεντρική θέση έχουν τα έργα του Φίλων Ακτενίδη, μεταξύ αυτών το ξέρουμε όλοι το γνωστό την Καμπάνα του Πόντου. Και πάρα πολλά ονόματα όπως Πόλη Χάιτα, Σίμος Μελιλιάδης, Γιώργος Τσουφάς, Ηρακλής Κοκοζίδης, Ελισσέας Λαμψίδης, Άννα Βαφιάδου, Ηλίας Τσιρκινίδης, Σίμος Λιανίδης, Παύλος Σκοτανίδης, Θόδωρος Κρίζης. Τα ονόματα βέβαια χωρίς το έργο τους δεν λένε τίποτα. Εδώ έχει κάποιες εικόνες αυτών των σημαντικών ανθρώπων που κράτησαν εκείνα τα χρόνια όρθιο το Ποντιακό θέατρο και το είχαν απλώσει σε όλες τις άκρες της ελλαδικής περιφέρειας. Έχουμε μετά μία περίοδο όπου ήταν καθοριστικός ο ρόλος του Στάθη Φυσταθιάδη, που έκανε θεατρικό σχήμα μέσα στο Φάρο Ποντίων και έγραψε 15 θεατρικά έργα. Και φυσικά η Εύξη Νοσβέστη της Θεσσαλονίκης που ήταν και νομίζω η κοιτίδα, η οποία ήταν και γύρω από την οποία δημιουργήθηκαν και όλα τα σωματεία και στην οποία στηρίχθηκε η δράση των σωματείων, των σύγχρονων ποντιακών σωματείων. Να ξεκινήσω ότι αυτή η επιτροπή που έχει συσταθεί έχει έναν υποστηρικτικό χαρακτήρα και όχι θεσμικό. Δηλαδή, δημιουργήθηκε για να βοηθήσει όλες τις ομάδες, όχι για να τις υποδείξει ούτε τι θέατρο θα παίξουν, ούτε τι σκηνικά θα κάνουν, ούτε το πώς θα το παίξουν, ούτε τι σενάρια θα φροντίσει να κάνει μία καταγραφή ψηφιακή όλων των ποντιακών θεατρικών που υπάρχουν, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε, να τα βάλουμε στη σελίδα της ΠΟΕ, να μπορεί οποιοδήποτε να έχει πρόσβαση, να βλέπει ένα θέατρο, να το διαβάζει, αν είναι εν ζωή αυτός που το έχει γράψει, να επικοινωνήσει μαζί του, αν θέλει κάτι για πνευματικά δικαιώματα, αν θέλει βοήθεια κτλ. Σε πρώτη φάση και κατ' επέκταση, εάν χρειάζεται συμβουλές και μπορούμε να δώσουμε συμβουλές, όχι εμείς σαν Επιτροπή, να παραπέμψουμε σε ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο που θέλουν κάποια συμβουλή, να τους παραπέμψουμε εκεί, αφού θα γίνει καταγραφή αυτών
των σχετικών ανθρώπων που ασχολούνται με το Ποντιακό Θέατρο.